Μπορεί για ένα διάστημα οι τιμές των καυσίμων να είχαν πάρει την κατηφόρα και αυτό να έδωσε μια μικρή ανάσα τόσο στους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων όσο και στους πρατηριούχους, ωστόσο η πτώση αυτή δεν κράτησε για πολύ, μιας και ήδη εδώ και μερικές μέρες υπάρχει μια συνεχής αυξητική ροή στη τιμή της αμόλυβδης, ενώ σύμφωνα με όλα τα στοιχεία η ανωδική αυτή τάση θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες. Υπάρχει μια δικαιολόγητη αύξηση, όπως ήταν και η προηγούμενη δικαιολόγητη αύξηση. Είμαστε αναμονή, βλέπουμε μια ραγδαία αύξηση στις τιμές. Ανεβαίνει κάθε μέρα το καύσιμο. Βλέπετε φυσικά και στα το TEM των καταστημάτων που ανεβάζουν κάθε μέρα. Σήμερα περιμένουμε το απόγευμα εμείς προσωπικά καύσιμο. Λογικά θα ανεβάσουμε, αν όχι σήμερα, αύριο. Κάθε μέρα ανεβαίνουν. Βλέπουμε μια συνεχόμενη αυξητική ροή ως προς τα καύσιμα. Ταυτόχρονα, βέβαια, αυτό επιδεινώνει και όλη την κατάσταση των ίδιων των οδηγών, έτσι δεν είναι? Στο βεβαρημένο που υπήρχε τόσο καιρό, γιατί το ότι λέμε ήταν φθηνά τα καύσιμα και ανεβαίνουν τα φθηνά, πουλούσαμε ένα 600 αμόλυβδη. Τώρα πουλάμε σήμερα ένα 63, ένα 64 και αν αυτό ανεβαίνει. Δηλαδή, εκεί που πήγαινε για να εξομαλυνθεί η αγορά, προς τα κάτω φυσικά να εξομαλυνθεί, γιατί προς τα πάνω δεν υπάρχει εξομάλυνση, υπάρχει ό,τι χειρότερο. Πάλι έχει αντιστραφεί η αγορά και ανεβαίνουν τα καύσιμα ραγδαία. Πού πιστεύετε ότι θα οδηγήσει όλη αυτή η συνεχόμενη ροή, η αυξητική ροή? Η αδικαιολόγητη αύξηση σίγουρα θα φέρει ένα σταμάτημα στις μετακινήσεις και μια δυσκολία και μια δυσανασχέτηση στους επαγγελματίες, οι οποίοι έχουν σαν κύριο το καύσιμο για τη μεταφορά τους και για την εκτέλεση των εργασιών τους. Αυτό έχει ένα αποτέλεσμα, αντί να φέρουμε ανάπτυξη, να φέρουμε μια ύφεση. Ήδη σε υπάρχουν δουλειές που είχαν μια ανάπτυξη τον τελευταίο καιρό όσο έπεφταν τα καύσιμα, με την αυξητική τιμή λογικά θα φέρει ύφεση. Κλείνοντας, ο κ. Σιούτας ξεκαθάρισε για ακόμα μια φορά ότι η αύξηση αυτή στην τιμή των καυσίμων δεν οφείλεται στους πρατηριούχους. Και αυτό μπορεί να το διαπιστώσει ο καθένας μπαίνοντας στο παρατηρητήριο τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης, όπου φαίνεται ξεκάθαρα ποιοι είναι οι παράγοντες που ανεβάζουν τη τιμή της αμόλυβδης.